Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, μην μου το χτυπάτε. Ένα από αυτά τα λάθη λοιπόν είναι πως πριν λίγες ημέρες πέτυχα στο Instagram μια δημοσίευση που είχε να κάνει ρε παιδί μου με κάποια πράγματα από την τελευταία σεζόν της σειράς The Flash και με έπιασε ας πούμε έτσι μια νοσταλγία να το πω και είπα... Δεν βλέπω ξανά τη σειρά. Ξέρετε τι φάση τώρα είναι αυτό. Είναι σαν τις παλιές σχέσεις που όσο περνάνε τα χρόνια θυμάσαι μόνο τα καλά και έχεις ξεχάσει το πόσο σκατά περνούσες πριν χωρίσεις. Κάτι τέτοιο. Αλλά παιδιά, επειδή απλά με έπιασε νοσταλγία, δεν έπαθα κεφαλικό, είχα τη φαϊνή ιδέα να πάω και να δω κατευθείαν το τελευταίο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν της σειράς The Flash. Ιδεάρα θα δείξει. Έτοιμοι! Φύγαμε! Disclaimers πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Disclaimer νούμερο 1. Αυτό το σκηνικό που βλέπετε ίσως να μην είναι το τελικό γιατί είναι under construction, ρε παιδί μου, όλο το στούντιο εδώ πέρα. Και θα με συγχωρέσετε και για τον ήχο, για το αποτέλεσμα του ήχου, το οποίο δεν ξέρω ποιο θα είναι, επειδή δεν έχει ηχομονωθεί ακόμη σωστά ο χώρος. Επίσης, αυτό το βίντεο δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για να αναλύσουμε τώρα full σοβαρά τη σειρά The Flash, αφού έχω σταματήσει να τη βλέπω από την τρίτη τη σεζόν, η οποία νομίζω πως βγήκε κάπου στο 2017. Το επεισόδιο αυτό είναι έτσι λίγο πειραματικό, γίνεται στην ουσία για να δω στο τέλος εάν όντως με πιάσει η νοσταλγία και θυμηθώ το πόσο ωραία περνούσα ή θυμηθώ τελικά γιατί την άφησα. Ξεκινάμε. To understand what I'm about to tell you, you need to do something first. Τι έγινε? Ακόμη δεν ξεκινήσαμε χάρισμα στα ζρεμπάρι. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα με το καλημέρα είναι πως το intro εδώ είναι ακριβώς το ίδιο με το intro του πρώτου επεισοδίου γενικά της σειράς. Αν θυμάμαι καλά. Για παίξε λίγο. To understand what I'm about to tell you, you need to do something first. Πολύ καλά θυμάμαι, πάρα πολύ ωραία πινελιά, δεν μπορώ να πω. Αλλά πάμε στη χάρη που θέλει να του κάνουμε ο Μπάρι Άλεν. Για πες λεβέ, τι θες. You need to believe in the impossible. Can you do that? Τώρα κοίτα, ζητάς πολλά με το καλημέρα, αλλά... Nope, I can't believe it. Ουχ, παιδιά, πολύ γρήγορα ήρθε αυτό. Είδες ρε Μπάρι, εγώ ήμουν δεκτικός, ήθελα να... αλλά δεν με αφήνουν. Eddie Thawne is the avatar of the negative speed force? Yes! Ο Thawne είναι το avatar της αρνητικής speed force. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τόσο καιρό υπήρχε μία speed force η οποία μάλλον ήταν η θετική και τώρα υπάρχει και η αρνητική. Βγήκε και δεύτερη. Εντάξει, παιδιά, λογικά κάπως πρέπει να γεμίσουμε αυτές τις 9 σεζόν, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνει 9 χρόνια με μία speed force, σου λέω. Κατά τέβαρε το. That's the reason the crystal has been attacking us across time. It was charging with power. Ω, η Caitlyn! Μπράβο, ρε παιδιά, είναι ακόμη εδώ η Caitlyn. Κάτι είναι και αυτό, ε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, το exposition που γίνεται σε αυτήν εδώ τη σκηνή και γενικά στην τελευταία σεζόν του The Flash, τουλάχιστον το τελευταίο επεισόδιο που είδα εγώ, είναι το exposition κατηγορίας που την έχω ονομάσει εγώ γειτονιά. Δείτε γιατί. Μαρίκα! Μαρίκα! Τι έγινε, Ασπασία! Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Μαρί, ο Θον! Τι ο Θον, θα πάω στο Θον! Όχι, Μαρί, τι να την πάρω την ο Θον, τι να την κάνω! Ο Θον είναι το avatar τη αρνητική ταχυδύναμη! Ναι, δεν το είπαμε τη πάλι εδώ στο καφέ, γι' αυτό μα κάνει ντόπουλα! Ωμαϊ, μα τι παθάμε! Θα πρέπει να περάσει από εδώ ο γιος μου, Μπάρι, που ξέρει με αυτά να μας βοηθήσει. Άι να δούμε, άι να δούμε! Γι' αυτό ακριβώς το exposition μιλάω. Sounds to me like we could really use the flash right about now. Οπα, αυτή ποιοι είναι πάλι, ρε. Μάλλον παιδιά είχαμε αποχωρήσει από ό,τι κατάλαβα από το show και ο coach έχει κατεβάσει τη δεύτερη ομάδα. Όμως, τα παιδιά, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, χρειάζονται άμεσα τον flash, αλλά ο flash δεν είναι και τόσο διαθέσιμος. Guys, can you hear me? Ου. Τώρα θέλω και μία solo Batman ταινία με τον Ben Affleck! Τίποτα, τζίφος. Είπα να προσπαθήσω γιατί τα παιδιά έχουν ρέντα από φέ. Any sign of damage to the timeline? No temporal fracturing yet, boss. Σούπα ρε, αυτή τα που πάει τόσο καλά που δεν έχουν δημιουργήσει ούτε ένα τόσο δάριγματάκι στο timeline. Σοβαρά τώρα. Μπράβο σας, παιδιά, τι να πω, μπράβο σας. Γιατί στη Marvel βύχει ένας απλά κατά λάθος και δημιουργεί καινούργιο timeline. It's already started in 2049. If it spreads here, it'll threaten our entire existence. Αιστοία όλο. Σοβαρά τώρα. Απειλείται ολόκληρη ύπαρξη της ανθρωπότητας. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, παιδιά? Αυτό ήρθα από το πουθενά, δεν το περίμενα. Αλλά στακάτε λίγο, γιατί αν κατάλαβα καλά, αυτός ο τυπάκος με τα γυαλάκια και το ράστα μαλλί είναι ο νέος Σίσκο Ραμόν. Ο παλιός τι φάση, τι έπαθε? Γιατί δεν θυμάμαι τουλάχιστον μέχρι την τρίτη σεζόν να έχει πάθει τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι ότι είχε γίνει είναι πως είχε μετατραπεί σε vibe. Σε σούπερ ήρωα δηλαδή. Εντάξει, αυτός είναι συνηθισμένος. Βασικά, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους σταμάτησα να βλέπω τη σειρά, το ότι όλοι ρε παιδιά σιγά σιγά μετατρέπονταν σε σούπερ ήρωες. Μπράβο ρε, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ποιανού είσαι εσύ?
Πάρ' το ρε, εδώ είναι, για σένα το έχω. And the Oscar goes to... Σε αυτό να τρασπώ, δεν ξέρω πώς το λένε. Για παίξτε το λίγο πάλι γιατί δεν το χορταίνω. Μιλάμε, η Peggy Carra μοιάζει Ελένα Μπόναμ Κάρτερ μπροστά σε αυτό να είναι. And clearly you have no idea who you're dealing with. Like I care. Because you're about to bleed like everyone else I slaughtered. Τι ωραία σκηνή, κυρίες και κύριοι. Speedsters από διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Εάν έχω καταλάβει καλά, ή διάφορα timelines, διάφορες χρονικές περιόδους, δηλαδή να τσακώνονται με δηλώσεις. Πάνε οι εποχές που παίζανε ταχυξύλο. Τώρα απλά λέει ο ένας πόσο πιο γαμάτος είναι από τον άλλον. You got a few screws loose. I like that. You won't be when I'm plucking those baby blues out of your corpse. Ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του λέει. Ρε, ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Επίσης, ρε, μουσάτε, εσένα λέω με το ολόσωμο προφυλακτικό. Πιο κοροϊδεύεις ότι έχεις φάξει και άλλους, αφού η στολή σου είναι πιο καθαρή και στραφτερή και από το μέλλον του Tom Holland. So that coward is responsible for bringing us here? I highly doubt it. Welcome to the negative speed for us, fellas. Ναι ρε παιδιά, ναι, δεν γινόταν να λείπει από το τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς ο πολιούχος της. Ο χαρακτήρας γατάκι από όταν εμφάνιζε πολυσυμπαντικούς οσίες του, η Marvel, τη λέξη πολυσύμπαν, η κινηματογραφική Marvel, δεν την είχε καν σαν σκέψη. Πραγματικά παιδιά, αυτός ο ηθοποιός είναι ο μόνος που έχει βγάλει τα λεφτά του γενικά, σε ταινίες, σειρές, οτιδήποτε. I'm the fastest man alive. No, the fastest man alive. You're looking at him. I'm the one true god of speed. No, I am. Ναι, παιδιά. Εγώ λέω να κάνει μάνα, τι λέτε. I demand to know who brought us here. I did. What the hell? Ποιος είναι αυτός, ρε, ο Σπύρος Σουλής. Eddie Thawne, your Team Flash's old cop friend, right? Α, ναι ρε, ο πρώην της Άιρης. Καλά, αυτός δεν είχε πεθάνει σαν το σκυλί. Τι έγινε τώρα, πώς αναστήθηκε. Και γιατί φαίνεται να είναι και ο μέγας κακός της σειράς. Τι έχετε κάνει εκεί πέρα, ρε τρελιάριδες. Turns out, none of you were powerful enough or fast enough to defeat the Flash. Α, παιδιά, για να λέμε και την αλήθεια, εδώ ένα δίκιο το έχει ο φίλος μας. Για πάμε παρακάτω. But together. Ω, αυτός έχει το τεσσεράκτιο, ρε. Like this. Και πριν έτσι δεν το κρατούσε τον κρύσταλλο. Τώρα ξαφνικά γιατί με το που τον έκλεισε άρχισε να γίνεται όλο αυτό. Πριν γιατί δεν γινότανε. Άρα, ο Eddie Thorne στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς The Flash γίνεται ο Iron Man. Τι έχεις φτιάξει εκεί μόλις σειράρα. Ωι, μπράβο! Το crossover που όλοι περιμέναμε. You want more speed. I hope you get it. Enough to kill the Flash. Άρα, παιδιά, για να τα βάλουμε κάτω, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το σχέδιο του Thorne στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς είναι να μαζέψει speedsters από διάφορα timelines, να τους φέρει στο δικό του timeline και να προσπαθήσουν μαζί να σκοτώσουν τον Flash, δίνοντάς τους αυτός και μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Αυτό είπε δηλαδή. Τολμηρή ιδέα, υπόσχεται πολλά. Για να δούμε. Oh my God, you're back. Are you okay? How's the baby doing? Να τα μας, θα γίνουν και γονείς ο Μπάρι και η Άιρις και παιδιά είναι πολύ ωραίο αυτό διότι είναι ένας παιδικός έρωτας ο οποίος εξελίσσεται σε μια οικογένεια. Μπράβο ρε παιδιά! The negative speed force chose new avatar. I hope I'm not interrupting. Τι γίνεται ρε! Eddie? It's color blue now. Hey Iris. Παιδιά, αυτό που μόλις έγινε τώρα κάτι που θυμίζει πολύ έντονα κάπου το έχω ξαναδεί. Go now and kill Earth Realm's champions. Be Hun. I am no longer Beyond. I am Sub-Zero. Τον Eddie, δηλαδή είναι ο Mortal Kombat Blue πλέον. Αλλά για να δούμε τι θέλει. Flash, take another step closer to her. Oh no, I'm not here to fight. I just came to say congrats. Άτσα, ωραίος ο Eddie, παιδιά. Ορίστε ρε Μπάρι, ο άνθρωπος δεν έχει έρθει εχθρικά. Λουλουδάκι ήρθε να φέρει και να ευχηθεί. Τον παρεξήγησες αμέσως. Πω, κομπλεξικέ. It's not personal. I just want my life back. Now, any last words? Ε, αυτός λίγο πριν δεν είπε ότι δεν θέλει να τσακωθούνε. Τώρα γιατί τους απειλεί. Ρε παιδιά, έτσι δεν είπε. Δηλαδή, πείτε μου γιατί δεν έχω και κλιματιστικό και το χάνω και εύκολα. Πείτε μου. I've got three. Run, Barry. Run. Α, η Άιρις, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, λίγο πριν έρθει ο Μπάρι, έβλεπε το Forrest Gump. Run, Forrest, run! Run, Barry. Run. Αυτό το σύμπαν, κυρίες και κύριοι, είναι και το μοναδικό σύμπαν που εάν σε καυγά ξεκινήσει κάποιος να τρέχει, δεν θεωρείται κότα.
Πω τα μάτια μου! Αχ, ρε εσείς, δεν τρέπεστε λίγο! Σαν άλλη Τζεντάι λοιπόν, τα δύο τρεχαντήρια με τα ταχυηλεκτροφωτόσπαθά τους παλεύουν και ο Θόν καταφέρει να χτυπήσει τον Μπάρι για να γίνει αυτό. Eddie, please, don't do this. Νόρα. Εντάξει, παιδιά, το είπαμε. Έχω χάσει πολλά επεισόδια. Τι να κάνω. Δεν ψινόμουν να τα δω τα υπόλοιπα, ρε παιδιά. Σταυρώστε με. Άλλωστε, εντάξει. Σιγά το σημαντικό πράγμα που έγινε. Ένα ακόμη σπίτστερ εμφανίστηκε. Ούτως ή άλλως με το κιλό τα κερνάει σειρά. Όταν επικοινωνεί η γιαγιά Σεσίλ. Όπα, όπα. Η Σεσίλ είναι η γυναίκα του Τζο West. Ο Τζο West είναι ο πατέρας της Iris West. Η Iris West είναι η γυναίκα του Barry Allen. Που κάνουν τώρα ένα παιδάκι και είπε η γιαγιά Σεσίλ από το παρελθόν. Άρα η Νόρα είναι η κόρη των Μπάρι και Άιρις από το μέλλον. Κατά κατάλαβα. Παιδιά μου φαίνεται έχω καταλάβει όλη τη σειρά και δεν έχω δει τίποτα για 6 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Η Σεσίλ είναι και αυτή η σούπερ ηρωίδα τώρα. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε. Κάντε και εμένα σούπερ ηρωίδα, μην κολλώσετε. Ρε εσείς, μια σειρά που λέγεται The Flash. Το νόημα της είναι ότι ο Flash προσπαθεί να σώσει γενικά την ανθρωπότητα, η οποία ρε παιδί μου στηρίζει όλες τις δυνάμεις της, όλες τις ελπίδες της σε αυτόν, γιατί είναι σούπερ ηρωίδας, ο μοναδικός σούπερ ηρωίδας. Τώρα, εάν γεμίσουμε σούπερ ηρωές, δεν έχει κανένα νόημα η σειρά πλέον. Looks like the gang's all here. It's over. Παιδιά, έχω πάει κι εγώ σε reunion και οι μισοί δεν γνωριζόντουσαν από το πόσο έχουν αλλάξει, αλλά αυτό παραπάει. I've got a whole legion. Έχω δει στολές που φορούσαν cosplayers, οι οποίες φαινόντουσαν πιο αληθινές από αυτές. Ντροπή! You didn't think I was gonna miss how this all turns out. Δείτε εδώ τώρα στολή, δείτε κατάσταση ρε παιδιά. Είναι λες και ο Reverse Flash φοράει σουτιέ στο πηγούνι. But seriously, you don't stand a chance in hell. Tonight, we change the future. Last chance to surrender. Flash. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Τη σειρά The Flash έβαλα να δω ή τη σειρά Power Rangers. Έτσι όπως το πάτε σε λίγο θα πέσουν και τα Minions της Ρίτα από τον ουρανό. Να το, σας το πα. So you beat my copies, but I'm the real deal. One true Godspeed. Πού είναι η αγάπη που μου είδες? Θα μου δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Αλλά δώστουμε! Ρε εσείς, λιγότερες δηλώσεις για το Dragon Ball. Μια ματιά της μόνο φτάνει σαν χαλάκι να τον κάνει, κυρίες και κύριοι, τη Σεσίλ, η οποία παγανάκτησε στο τέλος του ρίχνει και μια μούτσα. Πάρτα να με σταγωστώ, του λέει θέτη ταχύτητα. Πάντως, εγώ να με συμπαθάτε, δεν κατάλαβα ποια ακριβώς είναι η σούπερ δύναμη της Σεσίλ, γιατί αυτό με τα μάτια ψυχά τη σούπερ δύναμη. Το ίδιο ακριβώς το κάνουν και κάτι γιαγιάδες στο χωριό. Σε κοιτάμε από πάνω μέχρι κάτω και μετά από μισή ώρα έχει πέσει ξερός από το μάτι. Πάπαλα, πάει ο Σίσκο νούμερο 2. Ευτυχώς που τελειώνει η σειρά, παιδιά, γιατί άμα συνεχιζότανε, αυτός ο ρόλος θα κατατούσε σαν την Μισελ Ροντρίγκες τόσες φορές που τον έχουν σκοτώσει. Α, ακόμα και στα τελευταία του παιδιά έχουμε όνομα. Τσακ το λένε το παλικάρι. It's okay, it's okay, it's okay. Τσακ, τσακ. Λέτε να την κλειτώσει το τσακ. No, 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 no. Μπα, δεν το βλέπω. Ρε εσείς, 6 χρόνια μετά, ακόμη σε αυτή την κολοκαφετέρια πλακώνεστε! Ρε, ένα νέο σετ δεν αξιωθήκατε να φτιάξετε! Παιδιά, αυτό το jitters, αυτή η κολοκαφετέρια πρέπει να έχει καταστραφεί στη σειρά περισσότερες φορές και από το γιοφύρι της Άρτας! Ρε, Μπάρι, πήγαινε κι αλλού να παίξει ξύλο, ολόκληρη πόλη! Τι, μόνο ένα καφέ έχει! Για πάμε τώρα! Σκατά, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Ρε, είστε τρελοί, ρε. Αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε αξιοπρεπή CGI, γιατί κάνετε τέτοια πράγματα? Πόσο μάλλον γιατί να επιλέξετε το slow motion που αναδεικνύει στο μέγιστο αυτά τα ελαττώματα. Κάντε κάποιο άλλο σκηνοθετικό τρίκ, κάτι πιο κοντινό, ώστε να περιορίσει, ρε παιδί μου, αυτά που δείχνει η κάμερα για να φαίνεται πιο ζωντανό. Δεν θέλει μυαλό. Όρεξη θέλει και ταλέντο. Έχω δει ταινίες που έχουν φτιαχτεί με stop motion τεχνολογία να έχουν πιο smooth κίνηση από αυτό εδώ.
Ο, η Κέιτλιν τώρα είναι η Γουάντα. Συγγνώμη παιδιά, να σας κάνω μία ερώτηση. Αυτή εδώ υποτίθεται ότι είναι οι σούπερ κακοί οι οποίοι ήρθαν στο τώρα από διαφορετικές, από διαφορετικά timelines για να ξεπατώσουν τον Flash. Κατάλαβα κάτι λάθος? Και μάλιστα αυτούς τους ενίσχυσε κιόλας ο Mortal Kombat Blue. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Τι ακριβώς βλέπουμε τώρα? Αυτοί χαρούν πιο εύκολα για την ομάδα Πύραυλο. Ε, Τσακ, πες μου, είσαι καλύτερα? Άρε, σκηνοθέτη ταλεντάρα, τι πλανάρα κέρα στο κοινό, ρε. Εγώ πιστεύω, παιδιά, πως αυτός βγήκε και έφτιαξε ό,τι να είναι για να τους αποφύγει και αυτοί το είδανε και είπανε, ωραία, προχωράμε. I don't wanna hurt the Flash. Αμάν! Ρε φίλε, όχι τώρα και να απειλείς τους υπαλλήλους του Τζίτερς. Το χοντρέρεις τώρα. Και είναι τόσο σημαντική για την επιβίωση του σύμπαντος. Δηλαδή το σχέδιο του κακού ήταν να τρέξει μαζί με τον Μπάρι στην καφετέρια Τζίτερς για να απειλήσει τους υπαλλήλους ώστε να τον αναγκάσει να παραδοθεί. Μήπως θα ήταν πιο έξυπνο να μην έτρεχες με τον Μπάρι μέχρι την καφετέρια και να έμεινε στο νοσοκομείο που ήταν η γυναίκα του που είναι έτοιμη να γεννήσει το παιδί του και να τον απειλούσες εκεί? Είπα τώρα εγώ μια ιδέα, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να τον ένοιαζε περισσότερο, ρε παιδί μου, η γέννηση του παιδιού του από τον Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Just another trick I picked up from my Earth 90 doppelganger. Ένα ακόμη κόλπο που έμαθα από τον σωσία μου στη Γη 90. Και σε περίπτωση που κάποιος το έχει απορία, το εξήγησε ο άνθρωπος. Άρα να υποθέσω τώρα πως αυτός είναι ο πραγματικός μπαμπάς του Μπάρι. Βέβαια, θυμάμαι πως είχε πεθάνει, αλλά μπορεί να θυμάμαι και λάθος, αλλά και να μην θυμάμαι λάθος και να έχει πεθάνει, τον ανέστανε σιγά το πράγμα. Ηθικό τους. Μπορεί να είναι και ο μπαμπάς του από κάποιο άλλο timeline. Που να σημειώσω εδώ ότι στην αρχή του επεισοδίου ακούστηκε πως δεν έχει ανοίξει ούτε ένα μικρό ρηγματάκι στο timeline. Και εν τω μεταξύ στο παρόν έχει μαζευτεί ολόκληρη λεγεώνα. Α, δηλαδή, να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Το σχέδιο του κακού ήταν να πάρει τον Barry Allen, να τον πάει στο Jitter, να αφήσει τους άλλους να παλέψουν με τους υπόλοιπους, για να πεθάνουν οι άλλοι και να μπορέσει να ρουφήξει τη δική τους δύναμη. Τι έγινε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα? Μας κάνει ξανά ο Μπάρμπα στο ίδιο κόλπο που έκανε πριν και να του ρουφήξει πάλι την ενέργεια. Γιατί τρελαθήκατε ξαφνικά? Τι έγινε τώρα, πού πήγε αυτό? Τώρα τηλεμεταφέρονται και όλα στα σπίτσιτε. Άρα δεν χρειάζεται να τρέχουν. Πολύ λάθος ήταν να κάνω αυτό το επεισόδιο. Πολύ λάθος. If Eddie wants more speed, he'll go to the source. If he keeps absorbing it, he'll overload it and kill himself. Α, πολύ ωραία. Τέλεια βασικά. Χάρη σας κάνει. Στην ουσία, αυτό καταστρέφεται. Και να ξέρετε κυρίες και κύριοι, πως αυτό που μόλις είπα το λέει και η σειρά. Και όταν κάποιος την λέει στον Barry Allen για αυτόν τον λόγο, εκείνος το απαντά. I think maybe saving the universe is a lot more important than just one guy. I am trying to save the timeline and Eddie's life. Μ, καλά βρε και φταί, καλά. Εντάξει, μη φωνάζεις. Μια κουβέντα σου είπε το παιδί και όχι τίποτα άλλο. Ε, και δίκιο. For the last 9 years, I have watched the people I love suffer and die. Άσε μας ρε Μπάρι που έχεις τους αγαπημένους σε όλη τη σεζόν να πεθαίνουν και να υποφέρουν, αφού όλοι έχουν αναστηθεί, ρε. Μας κοροϊδεύεις? Μέχρι και εσύ ο ίδιος έχεις πεθάνει πόσες φορές μέσα στο σοου και πάλι εδώ είσαι. Θέλετε τώρα να μας το παίξετε και δραματική? Έλα, προχωρήστε. What if there's another way for? Nature is about more than balance. It's about coexistence. Αλλά νομίζω, παιδιά, πως μετά από όλα αυτά είμαστε και έτοιμοι να πάρουμε και κάτι από αυτή τη σειρά, να μάθουμε και κάτι σημαντικό, να μας περάσει και ένα όμορφο μήνυμα. All things living together, not in conflict, but in mutual trust. Η Κέιτλιν, λοιπόν, που τώρα για κάποιο λόγο λέγεται Κίον, λέει στον Μπάρι πως δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να τσακωνόμαστε συνέχεια. Μπορεί όλα αυτά να λυθούν και διαφορετικά. Μπορεί να ζήσουμε, να μπορούμε να ζήσουμε όλοι αρμονικά. Να τα βρούμε, ρε παιδί μου, και ας έχουμε διαφορές. Ωραίο μήνυμα αυτό, ρε Κίον. Εντάξει, δεν λέω, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά
ήδη το προσπάθησε αυτό να το κάνει ο Μπάρι. Του μίλησε του αλουνού, του είπε ρε παιδί μου, σταμάτα, μην το κάνεις. Η Άρης του είπε, δεν είσαι εσύ αυτός, είσαι καλός άνθρωπος. This isn't you. You're a good man. Let us help you. Εκεί δεν καταλαβαίνει τον έξερο κέφαλος, τι να κάνουμε. Τι νόημα έχει να πάει να κάνει ξανά το ίδιο. You want coexistence, but I'm sorry, it's impossible. Αδύνατο, αδύνατο, είπε αδύνατο παιδιά, καλά άκουσα. Καλά βρε Μπάρι, βρε παγαπώντη, ουχ. Δεν θυμάσαι τα λόγια που είπες εσύ ο ίδιος στην αρχή αυτού του επεισοδίου. You need to believe in the impossible. Can you do that? Αχ, θα σε βαλώσω, βρε ξεχασιάρικο, αχ. Then you need to believe in the impossible. Because it's the only way to create a better world. Φω, παιδιά, θέλει χειροκρότημα και εσείς από το σπίτι χειροκροτήστε. Τα παιδιά είναι μερακλείδες. Ε, ποιος γιούχαρε, σε βλέπω, έκατσε καλά. Ένα μήνυμα είναι για τα μικρά παιδιά που βλέπουν αυτό το show. Τι νομίζετε, ότι θα το πάρει τώρα αυτό ο Μπάρι και θα το χρησιμοποιήσει? What have you done? Your connection to the negative speed force is gonna kill you. You have to let it go. Και όμως, κυρίες και κύριοι, και όμως ο Μπάρι αυτό θα το χρησιμοποιήσει στην τελευταία μάχη ολόκληρης της σειράς. Ε, κόλλατε! Εγώ θα τα πληρώσω τώρα, ρε! Μη βαράς! Βάρα κανέναν άλλο! You stole my life! Ρε, παιδιά! Τι λέει! Ποια ακριβώς ζωή του έκλειψαν? Αυτός! Μόνος του δεν θυσιάστηκε. Στην ουσία δεν αυτοκτόνησε τότε για να σώσει την κατάσταση. Μόνος του δεν τα κάνει όλα. Και τώρα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ποιος του πήρε τη ζωή? I hate you! Ε, καλά. Τον μισεί, ρε, παιδιά! Τον μισεί! Τι να κάνουμε τώρα, τον μισεί! Δεν υπάρχει λόγος να τον μισεί! Ω! Αίμα! Παιδιά, αίμα! Ναι, ρε Σύρα, μπράβο! Πω, πω, παιδιά, δεν ειρωνεύομαι καθόλου τώρα. Αυτό δεν το περίμενα να έρχεται. Ορίστε, βρε αχάριστη, αίμα έφτιασε ο Μπάρι για να σώσει την ανθρωπότητα. Το timeline. Ό,τι διάλογο τέλος πάντων προσπαθεί να σώσει αυτή τη στιγμή. Ωραία μπινιά πάντως αυτή, για να μην φας, παιδιά, βαθμό καταλληλότητας άνω των 13 ή άνω των 16. Να βάλεις ναι μεν να βγαίνει αίμα, αλλά ολόκληρο το color grading της σκηνής να είναι κόκκινο. Οπότε φαντάζομαι δεν περνάει σαν αίμα. Διότι τσέκαρα και ο βαθμός καταλληλότητας της σειράς είναι κανονικός, τίποτα. Δεν έχει καν βαθμό καταλληλότητας. Είναι κατάλληλο για όλους με άλλα λόγια. Κι ας έχει αίμα. Nice. You've become the person you died trying to stop. Eli. Σαν άλλο λοιπόν αγγελάκι και διαβολάκι που κάθονται στους ώμους και μιλάνε στον Mortal Kombat Blue, η αρνητική Speed Force του λέει να γίνει κακός και ο Μπάρι του λέει να γίνει καλός. Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά τελικά η συμβουλή της Κίον πιάνει τόπο, δουλεύει. Η αρμονική και η ειρηνική συνύπαρξη δούλεψε, κυρίες και κύριοι. Φοβερό! Και αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η τελική μάχη ολόκληρης, επαναλαμβάνω, της σειράς The Flash. Όχι του επεισόδιο αυτού, γενικά της σειράς. Μια κλωτσιά, δυο μάπες, λίγο αίμα στον τοίχο, δηλώσεις. Πάμπελα, τέλειωσε. Έλα που θέλετε κι άλλα. Μια μάχη που εκτός αυτών είχε και όλους τους κακούς από ολόκληρη τη σειρά να τους νικάνε για πλάκα μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα η καλή και τον μέγα κακό να νικέται από τον Barry Allen με κήρυγμα! Ρε, με κήρυγμα το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά ταυτόχρονα νευριάζω κιόλας. Και ποιος, παιδιά, εγώ που αποφάσισα να δω κατευθείαν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Δεν μπορώ να καταλάβω καν, δεν θέλω καν να φανταστώ πώς ένιωσε κάποιος που ήταν 9 χρόνια πιστός σε αυτό το πράγμα. Πώς ένιωσε δηλαδή κάποιος που έβλεπε 9 χρόνια μία σειρά και στο τέλος τον κέρασαν κουβέντα αντί για μάχη. Έχω δει, ρε, παιδιά, ξεπέτες και ξεπέτες, αλλά αυτό το πράγμα. Ε, δεν το ξάνει. From one avatar to another. Just because I'm doing this doesn't mean we'll always see eye to eye. We're still on opposite sides. I know. Together, we'll find a way. Λυπάμαι, ρε παιδιά, και εμάς τους θεατές, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις λυπάμαι και τους ηθοποιούς, οι οποίοι καημένοι έχουν συμβόλαιο και πρέπει να πούν αυτές τις βλακίες που τους έχουν δώσει να πούν και μάλιστα να παίξουν κιόλας όσο καλύτερα μπορούν. Tell Iris, I'm happy for her. Και τώρα θέλω λίγο, παρόλο που δεν έχω δει, ρε παιδί μου, τις ενδιάμεσες σεζόν, να θίξω κάτι που τουλάχιστον μπορώ να θίξω από τις γνώσεις μου μέχρι την τρίτη σεζόν που είδα. Γνωρίζουμε λοιπόν από την θυσία του Eddie, του ίδιου δηλαδή χαρακτήρα που χρησιμοποίησαν στο τέλος της σειράς, πως εάν κάνεις
κάτι στο παρόν, αυτόματα επηρεάζεται κάτι στο μέλλον. Γι' αυτό και αυτοκτόνησε στην πρώτη σεζόν ο Έντι για να σώζει τον Μπάρι και κατ' επέκταση όλη την ανθρωπότητα από τον Reverse Flash που ήταν ο εαυτός του, αλλά στο μέλλον. Τώρα λοιπόν που έγιναν όλα αυτά, που σκοτώθηκαν 4 speedsters, που ο Μπάρι Άλεν και η γυναίκα του γνωρίζουν κάποια πράγματα για την μελλοντική του κόρη. Δεν επηρεάστηκε καθόλου το timeline. Τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι. Ποιο κοροϊδεύεται, ρε παιδί. Γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται. Ναι, εντάξει, έχετε αντιληφθεί ότι πλέον σας βλέπουν μόνο μικρά παιδάκια, αλλά και τα μικρά παιδιά έχουν νοημοσύνη, δεν χαζά. Αντιθέτως. Red Lightning is gone, the timeline is back to normal. Α, μείνουν όλα εντάξει, παιδιά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, έτσι, κάποια εξήγηση, γιατί είναι όλα κομπλέ και δεν. Όλα εντάξει, μια χαρά είμαστε. Which means the whole Legion of Zoom is right back where they belong too. Α, και η Λεγεώνα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες, πες μου. Ωραία, δεν σας εξηγώ. Όχι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Τι και ψόφισαν στο παρόν και ο Θόν ρούφεξε και τις δυνάμεις τους. Δεν παίζει κανένα απολύτως πρόβλημα, σας λέω. Όλα καλά, μην κάνετε άλλες ερωτήσεις, παιδιά, δεν είναι κανένα νόημα, αφού το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, πως η πραγματική απάντηση αποτελείται από 6 μόλις γράμματα. Ξεπέτα. Despite being hit by enough electricity to kill an entire circus full of elephants, Runker doesn't have a scratch on him. Και θέλετε και το κερασάκι στην τούρτα. Το θέλετε. Βουάλα. Are you saying that I have black hole powers? But does this mean I'm gonna be a superhero now? Εννοείται ότι και ο Τσακ θα γίνει σούπερ ήρωας. Γιατί όχι! Εμένα πάντως αυτές οι κινήσεις, παιδιά, με ανησυχούν, γιατί όταν προσθέτουν πράγματα στο τελευταίο επεισόδιο στους χαρακτήρες, μη δείτε καμία spin-off σειρά. Εγώ αυτό φοβάμαι. Και αν είναι έτσι κανονική, φανταστείτε πως θα είναι spin-off. Guys, we gotta go. Baby's coming. Ορίστε, τα βλέπετε, επιβεβαιώνομαι, παιδιά. Ούτε καν το μωρό της Iris δεν έχει έρθει ακόμη, που στην αρχή του επεισοδίου η Iris είπε πως έρχεται σε μία ώρα. Σε λιγότερο από μία ώρα, παιδιά, η σειρά κατάφερε να φέρει όλα τα speedsters από όλα τα timelines, να τους ενισχύσει, να φέρει τον Mortal Cobalt Blue, να παλέψουν μεταξύ τους, να σκοτωθούν, να τσακωθεί για λίγο ο Μπάρι με τους δικούς του και μετά ο Μπάρι να πάει να αρχίσει λίγο κουσκουσάκι με τον κακό για να τον πείσει να μην είναι πια κακός. Να είσαι η λεγεώνα των super κακών και να σε νικάτε σε λιγότερο από μία ώρα. Μη σου τύχει. Am I breaking timeline rules by being here? Όχι, ρε κοπελιά, όχι, δεν πει κανένα πρόβλημα. Σαν πω δίνει και κανένα σημασία. Μην αγχω, όλα καλά. I wasn't gonna say much, but it's fine. We fixed it. Ορίστε, όλα καλά. Στη συνέχεια, όλοι φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Το μωρό, spoiler alert, έρχεται. Αν και το έχει σποϊλάρει η ίδια η σειρά. Και ο Τζο παντρεύεται τη Σεσίλ. Ή μάλλον δεν την παντρεύεται, τη κάνει πρόταση γάμου. Will you marry me? Yes. I mean, finally, am I right? Ναι, επιτέλους είχε τόσο καιρό αστεφάνω την χρυσό μου. Α, και η Κίον γίνεται ξανά Κέιτλιν. Hello there. You're a Wells. It's nice to meet you. Ρε, σας είπα, αυτός ο ηθοποιός έχει βγάλει τα λεφτά του με το παραπάνω. Create a new world for you, Nora. A better one. Ελάτε λοιπόν μαζί με τον Μπάρι Άλεν να χτίσουμε ένα κόσμο χωρίς βία. One where we can coexist. All of us. Together. Έναν καλύτερο κόσμο! Έναν κόσμο ειρηνικό! A world where nothing has to be impossible. Το οποίο σαν μήνυμα, ρε παιδιά, εννοείται ότι είναι πολύ όμορφο, αλλά ακούγεται, λες και το λέει, πολιτικό σε προεκλογικό αγώνα. Με άλλα λόγια, ακούγεται σαν ψέμα, γιατί η σειρά δεν στο έχει περάσει, δεν το έχει κερδίσει όλο αυτό. Και τελικά, παιδιά, no set Sherlock θα πει κάποιος, έγινε όπως το φανταζόμουν. Θυμήθηκα για ποιο λόγο την είχα σταματήσει τη συγκεκριμένη σειρά. Την είχα σταματήσει στην τρίτη σεζόν και βασικά, εάν θυμάμαι καλά, νομίζω πως είχα ξεκινήσει να βλέπω και λίγο την τέταρτη, αλλά κατάλαβα από την αρχή ότι το πράγμα αρχίζει και σαπίζει, οπότε την άφησα. Ξέρετε κάτι, δεν έχω, ρε παιδί μου, ποτέ τεράστιες απαιτήσεις από μια σειρά, ειδικά στον τομέα των ειδικών εφέ, γιατί δεν έχουν το ίδιο budget που έχουν οι ταινίες. Αλλά όταν ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδιά, που έχει κυκλοφορήσει η ταινία Everything, Everywhere, All at Once, που εάν δει κάποιος τα ειδικά της εφέ θα πάθει πλάκα και τα έχουν φτιάξει αυτοδίδαχτοι YouTubers, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος άλλος δικαιολογία, ειδικά όταν το budget του Everything, Everywhere, All at Once ήταν μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια και η σειρά The Flash, παιδιά, για κάθε σεζόν είχε προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια δολάρια. Άρα τα λεφτά δεν είναι δικαιολογία. Πες όμως ότι αυτό το βάζει στην άκρη, ότι κάνει στα στραβά μάτια. Και όλα τα υπόλοιπα ομοίως είναι τραγικά. Τα κοστούμια, η σκηνοθεσία, το σενάριο, όλα. Γιατί τέτοια ξεπέτα, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι λες και οι δημιουργοί ήθελαν να σταματήσουν αυτή τη σειρά εδώ και καιρό και η εταιρεία παραγωγής τους πίεζε να τη συνεχίσουν. Μόνο έτσι δικαιολογείται. Δεν επιτρέπεται, εάν σέβεσαι το κοινό σου και τον εαυτό σου δηλαδή,
να κλείνεις έτσι μία σειρά 9 ετών. Αλλά επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν της σειράς The Flash. It is what it is. Εγώ πάντως τα θυμάμαι τη συγκεκριμένη σειρά ως αυτή που την έβαζα για αρκετά χρόνια με το φαγητάκι μου και άραζα πολύ ωραία και την απολάμβανα, γιατί και ωραία ροή είχε και ωραίο vibe θετικό έβγαζε, μέχρι τουλάχιστον να πάθει εγκεφαλικό. Όπως πάντοτε, περιμένω και τη δική σας άποψη για ολόκληρη τη σειρά The Flash, όποιοι την έχουν δει ολόκληρη, ή και για το τελευταίο επεισόδιο, αν θέλετε, αυτό που καταπιάστηκε και το σημερινό επεισόδιο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση από τις επόμενες βίντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι σούπερ!